Γεια σας παιδιά, τσικτεκνά, ο Κώστας εδώ. Στο σημερινό βίντεο θα γενιάσουμε μια νέα εποχή στο κανάλι. Ο κούρβα. Βασικά απλές καινούργιες εποχές συγγενιάζω, πλάκα πλάκα. Απλά έτσι όπως είδα σε ένα προηγούμενο βίντεο που σας έκανα τη γωνία αυτή και όπως έχω σκοπό να την διανθίσω, μου δίνει την ιδέα ότι θα ήταν ωραίο να κάνουμε κάποιες εκπομπές που ζητάτε και έχουν θέμα απόψεις και συζητήσεις σχετικά με το gaming και όχι μόνο. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε και θα μιλήσουμε για την πειρατεία. Πρόσφατα έκανα μια εκπομπή. Αφιέρωσα μια εκπομπή σε ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, είναι πειρατικό, το Zona. Υπάρχει το βίντεο, δείτε το. Ο σκοπός που έκανα το συγκεκριμένο βίντεο όταν το έκανα ήταν ο εξής, ότι αυτό που ήθελα να σας περάσω και δόξα τω Θεώ το 80% αυτών που είδαν το βίντεο το κατάλαβαν και από τα σχόλια το κατάλαβα κι εγώ, ότι εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε ένα παιχνίδι και δεν μπορείτε να το αποφύγετε, θέλετε να παίξετε ένα παιχνίδι οπωσδήποτε, εάν το κατεβάσετε πειρατικά, όταν θα έχετε την οικονομική δυνατότητα και θα το βρείτε, πληρώστε το ακριβές αντίτιμό του είτε στο Steam είτε αγοράζοντας το CD. Είδα ένα 20% το οποίο ήταν αρνητικό. Το καταλαβαίνω και αυτό. Και μέσα σε αυτό το 20% υπήρχε ένα 5% το οποίο με απείλησε. Και με απείλησε με σοβαρές κατηγορίες. Με απείλησαν ότι θα πάρουν τηλέφωνο και θα με καταγγείλουν. Στην εταιρεία προστασίας οπτικοακουστικών μέσων, θα έχω και το τηλέφωνο από κάτω. Το είχα γράψει γιατί του πήρα τηλέφωνο εγώ ίδιος. Με απείλησαν ότι θα πάρουν εκεί τηλέφωνο. Είναι η εταιρεία, για όσους δεν ξέρετε, που έχει αναλάβει να υποστηρίζει και να τα συμφέροντα των εταιριών, όπως είναι οι εταιρείες με τους δίσκους, με τα παιχνίδια και. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, είναι η εταιρεία νομίζω που έκλεισε το γαμάτο παλιά στις μέρες μας. Εγώ επειδή δεν γουστάρω τις απειλές και το κανάλι αυτό δεν το κάνω ούτε γιατί θέλω να κερδίσω, ούτε γιατί θέλω να σας κάνω πειρατές εσάς ή οτιδήποτε, ο στόχος μου ήταν να σας ξεκαθαρίσω ότι ξέρεις κάτι, αφού δεν μπορείς να το αποφύγεις και δεν γουστάρω να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κατέβασε το πειρατικά, αλλά όταν έρθει η ώρα, πλήρωσε το αντίτιμό του. Κάτι το οποίο δεν έχω ακούσει από πολύ κόσμο, ακόμα και από αυτού που παρουσιάζουν παιχνίδια να λένε. Έτσι, του πήρα εγώ ίδιο τηλέφωνο, μίλησα με τον πρόεδρο τη εταιρεία. Θα έχω το τηλέφωνο να πάρω, τον επιβεβαιώσετε αν γουστάρετε ή όχι. Πριν από 2 μήνες έγινε αυτό. Και μου λέει, ξέρεις κάτι, από τη στιγμή που το χρησιμοποιείς σαν παράδειγμα και από τη στιγμή που θες να περάσεις αυτό το μήνυμα όπως μου λες, έχεις το ελεύθερο από μένα να το χρησιμοποιήσεις. Γι' αυτό, σε περίπτωση που έχετε σκοπό να γράψετε καμιά απειλή από κάτω πάλι, σε εσάς, τους 3-4 το λέω που ξέρετε ποιοι είστε, sorry παιδιά, αλλά δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να με απειλούν και που άνθρωπος που μου αρέσει να μου λένε τι να κάνω. Οπότε, αν δεν γουστάρετε, αλέ. Τώρα, για τους υπόλοιπους που έχετε σκοπό και θέλετε να ακούσετε, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο. Βασικά, συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή, εγώ θα σας πω την άποψή μου και εσείς θα μου πείτε την άποψή σας στα σχόλια και θα το συζητήσουμε από κάτω. Τι γίνεται. Θα μου πεις γιατί να σε ακούσουμε. Ποιος είσαι εσύ. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω περάσει από όλες τις βαθμίδες χρημάτων, που θα το έλεγα, από εποχές που δεν είχα ούτε ένα ευρώ για προσωπική διασκέδαση και σε εποχές που όλα μου τα χρήματα πηγαίνανε για διασκέδαση. Μέχρι και τα 19 μου χρόνια δεν έπαιζα πολλά παιχνίδια, πολύ σπάνια και αυτά σε φρουτάδικα στο νησί που έρχεσαι στα κέρματα μέσα σε arcades. Από 19 χρονών, όταν πέρασα φοιτητής, είχα την ευκαιρία να πάρω το πρώτο μου λάπτοπ και επειδή όμως έπαιρνα 200 ευρώ το μήνα για να ζήσω τότε και μέχρι και που τέλειωσα το πανεπιστήμιο, αναγκαστικά τα παιχνίδια που έπαιζα τα περισσότερα ήταν πειρατικά. Όλα άλλαξαν όταν απέκτησα το Steam. Την εποχή που έβαλα Steam και ανακάλυψα ότι. Και γι' αυτό φταίει η Dota, ένα free-to-play παιχνίδι. Μόλις είδα τις προσφορές στο Steam, άρχισα να πληρώνω χρήματα. Όταν είδα το πρώτο παιχνίδι που αγόρασα ήταν το Assassin's Creed 2, το οποίο το είδα 2,70. Λέω ρε φίλε, 2,70 είναι ένας καφές. Θα τα δώσω να το πάρω. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είμαι ένα άτομο το οποίο έχω περάσει και από τις βαθμίδες που δεν είχα λεφτά για να αγοράσω παιχνίδια, οπότε τα κατέβαζα πειρατικά και δεν θα σας πω ψέματα γι' αυτό. Και όπως και εκ δόξα του Θεού, έχω αγοράσει και συλλεκτικές όπως βλέπετε. Αυτά εδώ πίσω όλα έγιναν τα τελευταία 3 χρόνια και αυτό γιατί βγάζω τα αποθημένα μου. Τα αποθημένα μου επειδή μικρός δεν είχα να παίζω παιχνίδια γιατί δεν είχα την οικονομική δυνατότητα. Αυτό είναι όμως μια άλλη ιστορία που θα μπούμε κάποια άλλη στιγμή. Στο διατάφτα. Επειδή έχω δει πολλά σχόλια και είδα πολλά σχόλια τα οποία έγιναν από άτομα τα οποία ναι, μεν προασπίζονταν το να μην κατεβάζει πειρατικά παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι πονάνε και τόσο πολύ την ιστορία ενώ σε φάση ότι είναι τόσο αντικειμενικά. Γιατί όταν εγώ όλα μου τα παιχνίδια τα παίρνω δωρεάν από μια εταιρεία ή δεν έχω πληρώσει για ένα μεγάλο ποσοστό, δεν μπορώ να έχω και ορθή άποψη να ξέρω τι γίνεται. Ναι, γιατί εγώ αν όλα αυτά τα έπαιρνα τζάμπα, θα σε έλεγα πληρώστε.
Όμως ξέρω τι σημαίνει να βγάζεις λίγα χρήματα και να μην σου φτάνουν να ζήσεις και αναγκαστικά να πρέπει να διασκεδάσεις κιόλας. Όπως και να έχει, προσωπικά θεωρώ την πειρατεία ένα αναγκαίο κακό. Είναι ένα αναγκαίο κακό γιατί μερικές φορές όπως στη χώρα μας δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Και θα σας πω το εξής. Ναι, μένεις στα παιχνίδια. Στα παιχνίδια, πολλές φορές το πρώτο παιχνίδι που είχα παίξει ήταν Civilization το 3, το οποίο το έπαιξε πειρατικό, το έλειωσα και το αγόρασα στο Steam μετά από 5-6 χρόνια και πλήρωσα το αντίτιμό του. Βέβαια άργησα, αλλά στην ουσία απέδωσα τη μέση. Όπως το Civilization το 5, μια από τα ίδια. Έχω όλα τα expansion στο PC αγορασμένα, αλλά το είχα παίξει πειρατικό και το χάρηκα. Τι γίνεται, βλέπουμε, ζούμε σε μια εποχή που το YouTube είναι μια βιομηχανία κατανάλωσης. Για όσους δεν το έχετε καταλάβει, είναι μια, και μαζί βάζω και το unboxing και τα gaming και όλα, είναι μια βιομηχανία που σας δημιουργεί ανάγκες. Εγώ, ναι, μεν δείχνω πράγματα τα οποία αγοράζω, αλλά πολλοί από εσάς που θα δείτε ένα κινητό ή οτιδήποτε σας δημιουργείται επιθυμία, αν το βρείτε σε καλή τιμή, να θέλετε να αγοράσετε. Ή αυτοί που παίζουν παιχνίδια. Παίζουν AAA παιχνίδια και εσείς όταν βλέπετε ένα Witcher ή οτιδήποτε, όταν έβλεπα το Witcher, λέω, πω, το θέλω, το θέλω. Βέβαια, εγώ το είχα προπαραγγείλει βέβαια, άρα είχα από πριν την τέτοια. Ή κάποια άλλα παιχνίδια που είχα δει που υπάρχουν στη συλλογή, τον Diablo, για παράδειγμα, το πήρα 3 χρόνια μετά σε προσφορέ. Όταν έβλεπα να το παίζω, να λέω το θέλω. Όμω έλα που δεν μπορούσα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι μπορείτε να κρατηθείτε και να τα πάρετε κάποια στιγμή πιο μετά ή σε κάποια προσφορά. Είμαι άνθρωπο ο οποίο μπορώ να περιμένω και 1 και 2 χρόνια. Μετά από 2 χρόνια, προχθές αγόρασα το Fallout στα Steam Sales με 15 ευρώ. Δεν το πήρα 50 ευρώ, δεν το πήρα 60 ευρώ, το πήρα 15 ευρώ. Ή το Lords of Fallen, το πήρα 5,99. 3 χρόνια μετά. Άρα, εγώ έχω την υπομονή. Κάποιοι από εσά δεν έχει την υπομονή. Αυτό που δεν δέχομαι είναι άτομα τα οποία δημιουργούν αυτή την ανυπομονησία και αυτή την επιθυμία να σα λένε: ξέρει κάτι, έλα μωρέ, εγώ θα σου δείχνω κάθε μέρα να τρώω μπριζόλε, χαβιάρι και αυτά, αλλά εσύ μπορεί να φά και μια φρυγάνια. Δεν έγινε κάτι. Για μένα το θεωρώ χαζομάρα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα και να σα λέω: σα δείχνω όλα τα όμορφα τέτοια και εγώ να σα λέω: πάτε παίξτε free to play παιχνίδια. Ναι, μεν υπάρχουν πολύ αξιόλογα free to play παιχνίδια, αλλά προσωπικά για μένα το θεωρώ εν μέρει ανήθικο να σας δημιουργώ την επιθυμία και μετά να σας κοροϊδεύω μπροστά στα μούτρα σας και να σας λέω: ξέρεις κάτι, τράβα, παίξε LOL, είναι free. Προφανώς και όχι. Καταρχήν, πολλά κανάλια, δόξα τω Θεώ και μεγάλα στο χώρο, έχουν και ευτυχώς σιγά σιγά έχει ξεκινήσει αυτό στη χώρα μας. Παλιά δεν ήταν έτσι, αλλά έχει ξεκινήσει και οι εταιρείες που θέλουν να κάνουν πρόθεση των προϊόντων τους δίνουν παιχνίδια σε παιδιά δωρεάν κόπιες ή κωδικούς για να κατεβάσουν. Και εγώ έχει τύχει να παίξω μερικά παιχνίδια όπως είναι το Dawn of War ή ποιο ήταν το Warhammer. Αυτά ή το Attila μου τα είχαν δώσει τα κλειδιά για να τα παίξω και δόξα τω Θεώ, του ευχαριστώ γι' αυτό. Υπάρχουν άλλοι που παίρνουν πολύ περισσότερο, άλλοι δεν παίρνουν καθόλου παιχνίδια και τα πληρώνουν. Οπότε εν ολίγης υπάρχει ένα πρόμο. Τέλο πάντων, στο διατάφτη. Πολλοί από εσά δεν έχετε την υπομονή να περιμένετε, σα καταλαβαίνω. Άρα αναγκαστικά θα αγοράσετε, θα σπάσετε κάποιο παιχνίδι, θα το δείτε πειρατικό. Γι' αυτό το καταλαβαίνω. Το σωστό είναι, για μένα τουλάχιστον, όταν θα δοθεί η ευκαιρία να πληρώσετε το τίμημα σα. Και σα το λέει, επαναλαμβάνω, ένα άνθρωπο ο οποίο δεν ήμουν πάντα. Δεν είχα την, ούτε ακόμα έχω την οικονομική άνεση. Απλά επειδή τα τελευταία 2 χρόνια αναγκαστικά μένω με του γονεί μου, επειδή δεν πληρώνω νίκη κτλ. Ένα μεγάλο μέρο των χρημάτων μου πάει για το κανάλι, πάει για την ευχαρίστησή μου. Όλα αυτά εδώ πίσω. Δηλαδή, μια φορά το χρόνο θα πάρω μια συλλεκτική καλή, ρε παιδί μου. Οπότε ξοδεύω ένα αρκετά μεγάλο μέρο, αλλά είναι λεφτά που μου περισσεύουν. Οπότε εντάξει. Επίσης κάτι άλλο το οποίο δεν έχει τονίσει κανένας είναι και αυτό που δεν βάζετε στο μυαλό σας είναι το εξής, ότι ξέρεις κάτι. Δεν είναι μόνο τα παιχνίδια. Πώς έχετε συνειδητοποιήσει ότι τα άνιμ που βλέπετε, και είστε πολλοί, όπως και εγώ. Βλέπω άνιμ από το 2004. Πώς έχετε συνειδητοποιήσει ότι τα άνιμ που βλέπουμε στη χώρα μας και γενικά έξω από την Ιαπωνία είναι σε site τα οποία είναι παράνομα. Το Kiss Anime έχει κλείσει 35 φορές μέχρι σήμερα. Παλαιότερα υπήρχαν άλλα site που έχουν κλείσει περισσότερες φορές. Έχουν κλείσει manga site και άλλα τόσα, άλλες τόσες φορές. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος και περνάνε και ανοίγουν καινούργια. Αλλά έχει συνειδητοποιήσει κανένα σας ότι τα άνιμ που όλοι βλέπουμε και που αγαπάμε ότι είναι παράνομα εν μέρη και ότι το ιαπωνικό καθεστώς δεν επιτρέπει την προβολή τους εκτός της Ιαπωνία χωρίς πληρωμή. Είναι σαν να σας λέω, ξέρεις κάτι, μ' αρέσουν τα άνιμ, βλέπουμε άνιμ, αλλά επειδή είναι παράνομο, αδερφέ, πάνε και δες Κωνσταντίνο και Ελένη στην τηλεόραση που του παίζει 30 φορές. Καλώς ή κακώς, η χώρα μας είναι σε αυτές που δεν έχει το προνόμιο να μπορεί να δει κάποια πράγματα και να πάρει κάποια πράγματα σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού, είτε λόγω προώθησης ή οτιδήποτε. Οπότε αναγκαστικά η πειρατεία, και ευτυχώς που τουλάχιστον για μένα είναι ξεκλείδωτη ακόμα και δεν πέφτουν με πρόστιμα, γιατί δεν υπάρχουν κι άλλες εναλλακτικές προφανώς. Αν υπάρξουν εναλλακτικές, θα δείτε ότι
ότι θα πέσουν και προορισμοί. Αν, ας πούμε, υπάρχουν 3-4 sites στην Ελλάδα που προσφέρουν επιπληρωμή υπηρεσίες σωστά οργανωμένες, όπως το Netflix, θα δείτε ότι ξαφνικά θα κοπούν εκεί οι providers και τα tor και όλα. Και θα το δείτε αυτό να γίνεται σε λίγα χρόνια. Συμφωνώ με αυτό, γιατί αν εγώ έχω πρόσβαση και τα 10 ευρώ που θα δώσω στο Netflix, γιατί έχω Netflix, μου προσφέρουν σειρές οι οποίες και ποιότητα και το άγχος ότι θα κάτσω και δεν θα κατεβάζω τίποτα, απλά πατάω ένα κουμπάκι και μπαπ, τα βλέπω μπροστά μου. Ναι, το δέχομαι και το κάνω. Αλλά υπάρχουν σειρές, υπάρχουν άνιμη τα οποία δεν μπορείς να τα δεις πουθενά άλλο. Αναγκαστικά θα πρέπει να τα κατεβάσεις πειρατικά. Όμως τι γίνεται, αυτό που δεν έχει καταλάβει κανένας, γιατί όλοι μαχόμαστε για την πειρατεία, πειρατεία, πειρατεία. Και αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά οι εταιρείες έμεσα, αν το Naruto για παράδειγμα έμενε περιορισμένο στην Ιαπωνία μόνο, δεν το ξέρει κανένας. Άρα μόνο οι Ιάπωνες θα κάνανε κατανάλωση. Κοίτα όμως που το One Piece. Ναι, μεν, εγώ δεν είχα το προνόμιο να είμαι στην Ιαπωνία, όμως έχω φιγούρες One Piece. Ωχ, για κοίτα και εδώ. Για κοίτα και εδώ. Τι έγινε, γιατί το One Piece, ρε παιδιά, δεν θα μπορούσα να το δω αν το κρατούσαν στην Ιαπωνία. Άρα αυτά εδώ τα λεφτάκια δεν θα πηγαίναν ποτέ στην Toei, στην Capcom ή σε οποιαδήποτε εταιρεία της Ιαπωνίας. Εν μέρει πιστεύω ότι, και αυτή είναι η αντίληψή μου παρατηρώντας την αγορά τα τελευταία χρόνια, γιατί σας λέω από το 2011 μέχρι σήμερα κάθε μέρα παρακολουθώ τι γίνεται σε sites, οτιδήποτε με αγοροπολισίες και βλέπω, νιώθω, καταλαβαίνω. Γι' αυτό και οι προβλέψεις είναι σχετικά με το Steam, οπότε έχω πει 2-3 πράγματα, πέφτω πάντα μέσα, γιατί υπάρχει ένα μοτίβο μετά από λίγο. Καλώς κακώς, ναι μεν, το Game of Thrones αν έπαιζε μόνο στην Αμερική, δεν θα το μαθαίνατε εσείς, άρα οι εταιρείες ναι μεν παραπονιούνται, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο νομίζω η αναγνωρισιμότητα είναι πολύ μεγαλύτερη για κάποιες σειρές, κάποια παιχνίδια, κάποια άνιμ. Όσο κακώς κάνουν καλά στα πρόμου. Ναι μεν, πάτε και αγοράζετε, μπορεί να το κατεβάζετε από το torrent, αλλά θα πάτε να πάρετε τα μπρελόγκ Game of Thrones, θα πάτε να πάρετε τις σκούπες για τον καφέ σας, τα δωράκια σας για τους φίλους σας, θα πάρετε τα κασκολάκια σας, του Harry Potter, του Hogwarts, τα οτιδήποτε. Δεν θα τα αγοράσετε, κάποιοι θα τα αγοράσετε και σε DVD, αλλά στην ουσία, έμεσα ένα merchandise, μέσα από το παγκόσμιο merchandise, τα λεφτά πηγαίνουν πίσω στις εταιρείες. Γι' αυτό ναι, μεν γκρινιάζουμε, παραπονιόμαστε, αλλά τελικά οι εταιρείες παίρνουν αυτά που να πάρουν. Λίγα ή πολλά γυρίζουν τα λεφτά πίσω. Όπως για παράδειγμα, εδώ βλέπετε το ράφι που έχω με τα Nintendo. Το πρώτο Nintendo που έπαιξα ήταν ένας προσωμιωτής στο κινητό. ROM, σπασμένη ROM. Έλα όμως που αυτή η ROM μου δημιούργησε την επιθυμία να αποκτήσω το πρώτο μου Game Boy. Το πρώτο μου Game Boy μου το έδωσε ο φίλος μου Αντώνης, ήταν αυτό εδώ το SP που είναι εδώ μέσα χωμένο, με το πρώτο Pokémon, το Red and το Fire Red. Αυτό όμως ξαφνικά μου δημιούργησε όλα αυτά τα πραγματάκια. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα Monster Hunter Edition και άλλα 1000 πραγματάκια. Όλα αυτά από μία ROM. Μία ROM η οποία ήταν παράνομη στο ίντερνετ. Ή να δούμε άλλα παραδείγματα από εδώ μέσα. Το Mass Effect το 2. Το Mass Effect έχω και το Trilogy και το 3. Και το έχω πάρει και για τον αδερφό μου. Και το έχω και ψηφιακό. Το έχω πάρει 3 φορές. Το Mass Effect το 2 το έπαιξε το 2009. Πειρατικό. Αυτή τη στιγμή έχω πάρει 3 κόπιες. Γιατί μου άρεσε τόσο πολύ και το γούστρα τόσο πολύ. Και όταν αυτό, επειδή μου άρεσε, όταν το βρίσκα σε προσφορά, το έπαιρνα για κάποιο φίλο. Ή όπως είναι το Tomb Raider. Το Tomb Raider το πρώτο, την πρώτη πίστα την έπαιξε πειρατική. Αλλά επειδή μου άρεσε, περίμενα να πέσει στα Sim Cells, το πήρα. Το πήρα και για την κοπέλα μου. Πήρα και το 2. Πήρα δώρο και το 2 στην κοπέλα μου. Ή όπως είναι το. Άλλο ήτανε. Το Fallout. Το Fallout το 3. Εγώ το παίξα, το τερμάτισε πειρατικό. Το Fallout το 3 το τερμάτισε πειρατικό και ο αδερφός μου. Όμως στα Steam Sales το πήρα δώρο στον αδερφό μου. Το πήρα για μένα. Πήρα και το New Vegas. Αγόρασα και το 4. Καταλαβαίνετε, πιστεύω, τι γίνεται λίγο. Γιατί πιστεύω, με όσα βλέπω τα τελευταία χρόνια στις αγορές και το τι γίνεται, ότι καλός ή κακός, όλα αυτά είναι ένας κύκλος. Είναι μια λυσίδα την οποία οι κατακριτές της πειρατείας δεν μπορούν να την καταλάβουν. Γιατί είναι σαν να κλείνουμε με παροπίδες στα μάτια μας και να λέμε, ω, είναι κακό, είναι κακό. Όμως αγνοείς έναν υπόλοιπο κόσμο γύρω σου, ο οποίος είναι εκεί. Ένας κόσμος γεμάτος ευκαιρίες, όμως ένας κόσμος ο οποίος καλώς ή κακώς τον βγάζεις έξω από τη ζωή σου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τα πράγματα, σας ξαναλέω, αν δοθούν οι ευκαιρίες σε λίγα χρόνια θα καταργηθεί η πειρατεία. Πάντα θα υπάρχουν peer-to-peer ή θα γίνουν σε προσωπικό επίπεδο, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει όμως η πρόσβαση. Όσο εγώ δεν μπορώ στο Netflix να δω Game of Thrones, θα το κατεβάζω πειρατικά και χρησιμοποιώ το Game of Thrones, αν και βλέπω και μου αρέσουν πιο άλλες σειρές περισσότερο, αλλά είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνετε κι εσείς. Πείτε μου, περιμένετε σε λίγες μέρες να ξεκινήσει το καινούριο season και σαν τρελή θα πέφτετε πάνω στα peer-to-peer. 6 επεισόδια βγάλανε πέρυσι, πρόπερσι ήταν με τη μία και τα κατεβάσατε σαν τρελή για να δείτε τα πρώτα 6 επεισόδια μαζί. Κατεβάσατε. Δεν τα αγοράσατε. Δεν τα είδατε από κάποιο κανάλι. Δεν τα είδατε από κάποιο site όπως το Netflix με συνδρομή. Τα κατεβάσατε. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Γι' αυτό ωραία είναι να λέμε για τα παιχνίδια, ωραία είναι να λέμε, αλλά σκοπός είναι να μην βλέπουμε μόνο ότι μας συμφέρει. Σας ξαναλέω, δείτε, να κρυφτώ από πίσω. Όσο και να κρυφτώ, εσείς πάντα θα με βλέπετε.
πάντα θα είμαι πίσω από το δάχτυλο και θα ξεχωρίζω. Γενικά έχω κατακριθεί αρκετά για αυτή την ειλικρίνεια τουλάχιστον που θέλω να περάσω και αυτό είμαι ούτως ή άλλως, ότι έχω να κερδίσω τίποτα, ότι έχω να χάσω τίποτα. Το κανάλι, ας σας πω την αλήθεια, μέχρι και σήμερα πάει από τα 5 ευρώ στα 8 ευρώ το μήνα από το δίκτυο της Κέρς. Δηλαδή 8 ή 5 ευρώ βγάζω σε μια ώρα δουλειά μου από να δουλέψω σοβαρά. Οπότε εντάξει, και τι έγινε. Καλώς κακώς αυτό που θα ήθελα. Μέσα μου πολλές φορές ξυπνάει ο καθηγητής, γιατί αυτό είμαι, ένας καθηγητής φυσικής. Που όμως κατάλαβα από μικρός ότι ρε παιδί μου, γενικά πολλά παραδείγματα που μας περνάνε δεν είναι και τόσο σωστά όσο θέλω να μας τα περάσουν. Και αν ήθελα να πετύχω κάτι σε αυτό το κόσμο που ήρθα, είναι έστω και ένα μικρό κομμάτι να μπορέσω να διευρύνω τους ορίζοντές μου και λίγο να μπορώ πάνω απ' όλα να καταλαβαίνω τους άλλους και να μπορώ, αν μπορώ κιόλας, να κάνω κάποιους να καταλάβουν κάποια πράγματα πόσο πιο απλά είναι. Anyway, γιατί πάντα θεωρούσα και το έχω δει στην πράξη ότι εάν χρησιμοποιούνται σωστά παραδείγματα και αυτό που σου χρησιμοποιεί ένα μέσο στο περάσει είτε είναι καθηγητή σου, είτε τον βλέπει στο YouTube ή οτιδήποτε, εσύ θα έχει μια καλύτερη οπτική εικόνα του τι γίνεται και θα μπορέσει αυτό εδώ που λες νιονιό να το χρησιμοποιήσει λίγο καλύτερα. Τέλος πάντων, αυτό επάνω κάτω για την πειρατεία. Καλά, μεν λέμε, θα πάει τεράστιο το βίντεο. Μπορεί να μιλάω καμιά ώρα τώρα πλάκα-πλάκα. Καλώς ή κακώς, έτσι έχουν τα πράγματα. Ναι, μεν βλέπουμε ένα δέντρο, αλλά γνωρούμε όλο το δάσος. Βλέπουμε ένα βότσο, αλλά όλο το βουνό έχει εξαφανιστεί από το οπτικό μας πεδίο. Αυτό που θεωρώ και το επαναλαμβάνω, ίσως να γίνω κουραστικός, είναι ότι εάν θέλετε να κατεβάσετε κάποιο παιχνίδι, για μένα τουλάχιστον, σωστό ή λάθος, κάντε. Αλλά όταν έρθει η ώρα, αποκτήστε τη συνείδηση και το φιλότιμο, γιατί νομίζω ότι αυτό λείπει από όλους εμάς. Αυτό που λέμε φιλότιμο, και πιστέψτε μου, ο λαός μας το ξέρει πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο, ότι αν έχετε το φιλότιμο μέσα σας, όταν έρθει η ώρα θα το αποδώσετε. Τώρα, αν εσείς είστε κατάθρωποι και θέλετε να τα παίρνετε όλα τζάμπα και νομίζετε ότι δικαιούστε να τα παίρνετε τώρα τζάμπα, το πρόβλημα θα είναι δικό σας και πιστέψτε με, καλώς κακώς, αυτό που είμαστε αυτοέλεγκτα. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η άποψή μου. Έχω δει, επειδή πολλοί μπήκανε, πολλοί, αρκετοί μπήκανε με σκοπτική διάθεση, με απειλές. Ήθελα να κάνω ένα στο συγκεκριμένο βίντεο για να ξεκαθαρίσω λίγο τις απόψεις μου και να δημιουργήσω μια, δεν ξέρω, κάποιες εντυπώσεις οι οποίες δεν τις είχατε σκεφτεί. Θέλω να πιστεύω κάποιοι από εσάς. Το καλό θα είναι να τα έχετε σκεφτεί όλα αυτά και να έχετε προβληματιστεί για όλα αυτά. Ελπίζω να σας δημιουργήσω προβληματισμό. Σας ξαναλέω ότι έχω να, με κάτι, με κάποιον, ούτε οτιδήποτε. Ένας άνθρωπος σε ένα ξεχασμένο νησί του Αιγαίου κάπου εκεί πέρα είμαι, που απλά κάνω πράγματα για να διασκεδάζω. Και αν δεν υπήρχε αυτό το μέσο, δεν θα έκανα ούτε αυτό. Το πολύ πολύ να διάβαζα ένα από τα βιβλία που έχω γύρω-γύρω. Εντάξει, και τι έγινε. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι απόψεις μου σχετικά με την πειρατεία. Και σας ξαναλέω, πειρατεία δεν είναι μόνο τα παιχνίδια. Πειρατεία είναι και οι σειρές που κατεβάζει τζάμπα. Πειρατεία είναι και τα άνιμ που βλέπει τζάμπα. Οπότε προβληματίσου. Και πριν αρχίσει να κατηγορεί και να λε πειρατεία είναι καλή, είναι κακή, γιατί το ένα είναι ούτε το άλλο, σας ξαναλέω, σκέψου και τι άλλες επιπτώσεις έχει και ποιες είναι οι κινήσεις σου σαν άνθρωπο. Όπως το σκέφτομαι και εγώ. Τέλος πάντων, ελπίζω με αυτό το βίντεο, τώρα δεν ξέρω αν θα βγει καλό ή κακό. Αλλά δεν με νοιάζει κιόλας να σου πω την αλήθεια. Αυτές είναι οι απόψεις μου. Έτσι βλέπω τον κόσμο. Κάποιοι θα συμφωνήσετε, κάποιοι θα διαφωνήσετε. Αυτό που θέλω είναι, αν γράψετε κάποια σχόλια, να είστε ευγενικοί και πολιτισμένοι και να μιλήσουμε με επιχειρήματα. Απειλές και βλακίες δεν κάνουν καλό ούτε σε εσάς ούτε σε μένα. Και πιστέψτε με, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος τηρεί μια βασική αρχή, καθαρός ουρανός στις τραπέζες, δεν φοβάται, δεν πρόκειται να φοβηθώ ούτε από απειλές ούτε από οτιδήποτε. Σας ξαναλέω, μου είπατε για κάποιοι από εσάς θα σε καταδώσουμε εκεί πέρα. Πήρα ο ίδιος τηλέφωνο, οπότε μην αγχώνεστε γι' αυτό. Δεν έχω σκοπό ούτε να βγάλω κάτι εις βάρος ούτε οτιδήποτε. Αυτό που με νοιάζει είναι να μπορούμε να συζητάμε και αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο είναι ένα τεράστιο εργαλείο, να το χρησιμοποιούμε για την καλή αποβλάκωση που γίνεται γύρω μας. Αλλά καλός ή κακός, ας το εξασκήσουμε λίγο. Κώστας, Check Tech Now. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe. Και επειδή παρακολουθώ και βλέπω ότι καλώς και κόσμο, μόνο εγώ και κανένα δυο άτομα ακόμα κοινοποιούμε τα βίντεό μου, αν θέλετε να τα δείξετε σε κανένα φίλο σας ή να πάρει μια ιδέα τι κάνουμε εδώ πέρα, αισθανθείτε ελεύθερα. Τζάμπα είναι ένα κουμπί, μια κοινοποίηση. Τάκ, τάκ, κάνετε και το δείχνετε. Αυτά από μένα. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας. Our music is for free. You can download and